Επόμενο expansion από το γνωστό Sagrada, το παιχνίδι με τα ζάρια που μας αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε κάνει βίντεο για το παιχνίδι. Έχει βγει και το expansion 5ο και 6ο παίκτη. Αυτό είναι το expansion Passion. Είναι το ένα από τα τρία της σειράς The Great Facades. Expansion 1 out of 3, το λέει και στο κάτω μέρος. Θα έρχονται όλα σε μικρά τέτοια κουτάκια. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν από τα τρία. Θα είναι μικρό το περιεχόμενο, το μικρό και το κουτάκι. Εδώ φαίνεται ότι βάζει μέσα. Με λίγη περιγραφή, αυτό που βάζει το παιχνίδι είναι 6 rare glass boards και 6 public objectives και 6 inspiration cards. Προφανώς είναι μικρά τα περιεχόμενά του, δεν είναι πολλά αυτά που βάζει. Απλά επεκτείνει το βασικό παιχνίδι λίγο παραπάνω. Με περισσότερο υλικό. Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε τι υπάρχει εδώ μέσα. Κάρτες, τα ταμπλό αυτά, τα ζάρια και αυτά τα περιεχόμενα. Λοιπόν, οι κανόνες. Ξαναλέω, είναι μικρό expansion, οπότε δεν θα βρείτε πολλούς κανόνες. Έχει όμως τα rare glass modules, που είναι τα ζάρια αυτά. Είναι το σπάνιο ζάρι. Δεν το είχαμε δει αυτό το χρώμα με τα ζάρια πριν. Rare glass λέγεται. Έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ ωραία ζάρια, τα οποία ναι μεν είναι λευκά, αλλά αν δει κάποιος προσεκτικά, έχει μέσα στρασάκια που λαμπυρίζουν. Είναι λίγο περίεργο το χρώμα και ταιριάζει πάρα πολύ με την ιδέα το ότι είναι σπάνια. Φαίνεται ότι είναι διαφορετικά, η διαφορετικότητά τους είναι αισθητή. Το επόμενο λοιπόν που υπάρχει μέσα είναι οι κάρτες, να τις ανοίξουμε και αυτές, να τις δούμε εντάχει. Είμαστε φαν του Sagrada, από τα αγαπημένα dice drafting παιχνίδια. Εδώ λοιπόν είναι κάποιοι επιπλέον κανόνες, η ποιότητα καρτών είναι άθλια, ό,τι χειρότερο υπάρχει σε χαρτί. Αν κάποιος ταρνιστεί μπορεί να το σκίσει και δεν αστείευομαι, sleeves όπως και δίποτε. Τραγική αυτή η ποιότητα. Εδώ λοιπόν είναι τα puzzle με τις κάρτες. Τα tools και τα abilities. Αυτές είναι οι κάρτες εδώ. Προσοχή πολύ με τις κάρτες, ξαναλέω, είναι άθλια ποιότητα, ό,τι χειρότερο υπάρχει, οπότε θέλει sleeves όπως και δίποτε, γιατί αλλιώς θα σας χαλάσουν οι κάρτες. Το τελευταίο που υπάρχει εδώ μέσα είναι αυτά τα board, τα οποία θα είναι 6, ναι, είναι 6 αν βλέπω καλά. Έχουν εγκοπές που σημαίνει ότι αυτά φεύγουν για να μπαίνουν εδώ δύο ζάρια. Το ίδιο θα γίνεται, δηλαδή τα ζάρια θα μπαίνουν εδώ. Προφανώς έχει να κάνει με τους κανόνες του παιχνιδιού. Και εδώ μπαίνει ένα, για παράδειγμα, δεν μπαίνουν σε όλα δύο. Εδώ μπαίνει ένα. Εδώ ένα, εδώ ένα. Ένα και ένα. Ναι, μόνο σε ένα μπαίνουν δύο, οπότε πάμε να τα δούμε λίγο. Αυτά τουλάχιστον είναι χαρτόνι. Okay, πάλι καλά. Αυτά είναι λοιπόν the architectural glass. Place this die in your window. Ring modeled glass. Before placing this die in your window, roll a random die from the bag. If its value matches this die, set this die to any value. Return the random die to the bag. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μικρά μπιλιτάκια, τα οποία δίνουν αρκετό flavor και αίσθηση διαφορετική στο παιχνίδι για να το κάνουν πιο πικάντικο. Νομίζω ότι οι βετεράνοι και οι φαν του παιχνιδιού θα το εκτιμήσουν να αυξήσουν την επαναπαιξιμότητα και τη διαφορετικότητα του παιχνιδιού τους ένα τόνο παραπάνω, ένα κλικ παραπάνω, με την προσθήκη αυτών των module που βάζει το συγκεκριμένο Passion Expansion, το πρώτο από τα τρία της σειράς Passage. Αυτό που είναι ενδιαφέρον και ανυπομονώ να δοκιμάσω είναι τα έξτρα ζάρια, γιατί φαίνεται να είναι τελείως διαφορετική η χρήση τους λόγω της σπανιότητας που έχουν. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μικρό expansion από τα τρία που θα ακολουθήσουν στη σειρά Passage, το Sagrada.